φίλες μου, τι κάνετε, πώς είσαστε? Welcome again to my channel again! Ένα, εδώ! Ζεσθενόμαστε, αλλά δεν σταματάμε ποτέ να γινόμαστε όμορφες. Σήμερα που λέτε θα δούμε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ που εσείς μου το ζητήσατε σε μια δημοσκόπηση που είχα κάνει again στο Instagram. Αν θέλετε unicorn ή αν θέλετε κάποιο μακιγιάζ easy purple, πώς τα λέω, και διαλέξατε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ unicorn. Πάμε να δούμε πώς το έκανα. Θα αρχίσω με ένα ουσιαστικά δροσιστικό σπρέι για το πρόσωπο, που είναι και για το σώμα, είναι και για τα μαλλιά. Είναι από την Avra Collection που μου είχαν στείλει, όπως είχατε δει και στο Instagram που έκανα stories. Και έτσι θέλω και λίγο να το δοκιμάσω κιόλας. Δεν έβαλα κάποια ενυδατική, μόνο έχω φρεσκάρει το πρόσωπό μου με πολύ καλό καθαρισμό με το γαλάκτωμα και μετά δεν έχω βάλει κάποια ενυδατική και σκέφτομαι να βάλω αυτό. Πάμε! Πολύ δροσερό και με ένα πολύ ελαφρύ άρωμα, θα έλεγα. Λάμε, μας κοβολάει όλη η ατμόσφαιρα. Έχει και μία ζέστη. Από τα φώτα είναι. Από την ατμόσφαιρα έξω είναι, παιδιά. Έχει αρχίσει και κάνει πολύ ζεστές μέρες. Τι έχει να γίνει τον Αύγουστο? Πανικουλής. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω με ένα primer από MUA που είναι από Tea Tree Oil. Τσάο, δεν τρώω. Τσαόλαδο, μωρί. With vitamins α και ε. And tree... Tea Tree Oil και τσάο δέντρο λαδί. Τι λέω. Και αυτό πάρα πολύ ευχάριστο στη μυρωδιά. Πω πω. Τσάι του βουνού είναι τώρα αυτό. Τσάο δέντρο είναι, Μαρή. Ποιο βουνό? Παπαναγία μου. Θα συνεχίσω με την εφαρμογή του make-up και τα λέμε σε λίγο με τις σκιές. Σε θα λείπε από αυτό το μακιγιάζ το καινούριο μου concealer από Make-up Revolution. Θα το βάλω ένα-ένα. Όχι όπως την πάτησα την άλλη φορά που είχε στεγνώσει και δεν μπορούσα από πού να το πάρω. Το μόνο κακό σε αυτό το concealer είναι ότι στεγνώνει πάρα πάρα πολύ εύκολα. Οπότε κάνει... Α, εν τω μεταξύ δεν έχω βάλει πορτοκαλί corrector, να ξέρετε. Κατευθείαν. Και θα το βάλω και απάνω, οπότε να είναι έτοιμο και για βάσεις στο μάτι. Έκανα μπέικι κάτω από τα μάτια, δεν σέταρα κάτω από το κονσίλερ κάποια άλλη πούδρα, μόνο ουσιαστικά έκανα ένα κάποιο μπέικιν για να έχω ένα προσελάνινο αποτέλεσμα και όλο το υπόλοιπο πρόσωπό μου το σέταρα με την πούδρα φινιρίσματος από Golden Rose. Και πάμε να ξεκινήσουμε το Unicorn Makeup στα μάτια. Ξεκινήσουμε με μια σκιά από Colourpop. Θα ξεκινήσουμε με μια σκιά από Colourpop αυτή τη φορά. Είναι φούξια, πιο φούξια πεθαίνεις. Είναι η Sandbar και με ένα πινελάκι blending θα αρχίσω και θα το βάλω κάτω από το κόκαλο. Πιο λεπτό από το προηγούμενο, αυτό ήταν πιο μεγάλο όπως βλέπετε, είναι από Kryolan το 0 και το πιο μικρό flat είναι από Kryolan πάλι το νούμερο 10. Θα χρησιμοποιήσω το setting spray από W7
και θα χρησιμοποιήσω από Colourpop αυτήν εδώ την ωραία τη σκιά, τη Move, που έχει και glitter μέσα, είναι η Dar, στη γωνία του ματιού. Και βάζω και λίγο πιο κάτω. Και με το αρχικό μου πουνελάκι που έχω βάλει τη φούξα τη σκιά θα κάνω ένα καλό blending. Να ενωθούνε. Θα βάλω κάποιο eyeliner, θα χρησιμοποιήσω μόνο μάσκαρα. Για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο καταπληκτικά από Conde Rose. Το ένα είναι το 08 και αυτό είναι το 02. Θα προσπαθήσω να κάνω το ombre. Θα ξεκινήσω με το πιο σκούρο